Καλημέρα, με ευθύσαμε στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Καλημέρα, κύριε Πέτσα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την Καλημέρα, πρόσκληση. Κύριε Υπουργέ. Ψήφισε στην Ανατολική Αττική, πρέπει να πούμε, και εκεί θα γίνει σφαγή, κύριε Πέτσα. Έχετε μαζευτεί πολύ και εκεί. Πάρα πολύ. Παλιοί και όλα, νέοι. Όλα θα πάνε μια χαρά. Ο ανταγωνισμός, όταν είναι ισχυρός σε ένα ψηφοδέλτιο, φέρνει ψήφο στην παράταξη και στο κόμμα. Αυτό είναι καλό. Σωστό, αλλά, δεν κερδίζουν όλοι. Έτσι. Μεγάλο το αφήνει και δυσαρέστημένο. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι κερδισμένη η Ελλάδα μετά τις εκλογές, οπότε αυτό αρκεί. Εντάξει, βλέπετε τη μεγάλη εικόνα και καλά κάνει, κύριε Πέτσα. Και αυτό λέγαμε και εμείς πριν εδώ με τον Άκη, ότι όλα αλέθονται δυστυχώς στις κομματικές μιλόπετρες και στην πολιτική σύγκρουση και στην τοξικότητα. Γιατί όντως τελειώσαμε την Παρασκευή το απόγευμα με ένα άκρος τοξικό κλίμα μέσα στη Βουλή και δεν ξέρω τι κέρδισε κανείς από αυτό το κλίμα, τέλος πάντων. Τι λέτε εσείς? Εγώ είδα ότι ξεκινήσατε με Dire Straits αυτό το ημίωρο. Ναι, στο ροκ της κυρίας Τσαπανίδου. Νομίζω δεν κέρδισαμε τίποτα. Ελπίζα να είχε κλείσει το θέμα το πολιτικό με την πρόταση δυσπιστίας η οποία απερίφθη από την Βουλή και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αλλά όταν βλέπω τέτοιου είδους δηλώσεις της κυρίας Τσαπανίδου σήμερα το πρωί, αυτό και είναι μας εξέπληξε, δεν το περιμέναμε. Χιδαίος εκβιασμός στον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό πιστεύετε από ότι τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό πιστεύετε. Για να μην αλλάξει τη στάση του, η οποία στάση πια ήταν ότι δεν ήθελε στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εμείς μπορούμε να λέμε ότι αυτή η στάση δημιουργεί ένα ζήτημα απέναντι στη συνεννόηση με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά αυτό που κάνει η κυρία Τσαπανίδου τώρα του λέει ότι αν κάτι δεν κάνει, είναι επειδή εκβιάζεσαι. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Είναι πραγματικά με εκπλήττει και εμένα δυσάρεστα η κυρία Τσαπανίδου, γιατί πίστευα ότι εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να ανεβάσει λίγο τουλάχιστον το. Εντάξει, αλλά δεν είναι δικό της θέμα. Εντάξει, είναι θέμα που το χάραξε τη γραμμή και φράση. Εσείς πιστεύατε, κύριε Πέτσα, ότι την Παρασκευή τελείωσε η υπόθεση? Τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί έχουν να κάνουν και με αυτόν που τους εκφράζει. Εντάξει, δεν μπορεί ένας εκπρόσωπος να πει: εγώ παιδιά διαφωνώ με τη γραμμή του κόμματος μου. Θα ήταν ανέκδοτο. Όμως, από την άλλη, κύριε Πέτσα, πιστεύατε πραγματικά ότι την Παρασκευή με την καταψήφιση της πρότασης της πιστείας θα τελειώνει η υπόθεση? Είναι προφανές ότι εδώ έχει γίνει μια επένδυση. Αλλά είναι προφανές ότι εδώ έχει γίνει μια πολιτική επένδυση και επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εδώ έχετε πιαστεί σε κατάσταση που είστε απολύτως εκτεθειμένοι. Και φοβάμαι πιστεύετε ότι την κοινωνία την έχετε πείσει ως προς τη δική σας θέση? Τι θεωρείτε? Όσον αφορά το βασικό ζήτημα που έχει να κάνει με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και νόμιμες επισυνδέσεις, έχει το θεσμικό πλαίσιο ενισχυθεί από αυτή την κυβέρνηση. Αντιθέτως, οι προηγούμενες κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένου του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκαναν κάτι όσον αφορά τα θεσμικά αντίβαρα τα λεγόμενα. Θυμίζω, για όσους έχουν κοντή μνήμη, ότι εμείς βάλαμε δεύτερο εισαγγελέα προκειμένου να προχωρήσει η νόμιμη επισύνδεση και όταν αφορά πολιτικό προσωπικό να περνάει και από την έγκριση του Προέδρου της Βουλής. Δεν υπήρχαν αυτά τα θεσμικά αντίβαρα στο παρελθόν μέχρι τον Αύγουστο. Mm-hmm. Δεύτερο στοιχείο, όσον αφορά τα κακόβουλα λογισμικά, εμείς απαγορεύσαμε την κατοχή και τη χρήση τους. Άλλοι από κακούργημα το έκαναν πλημέλημα λίγες μέρες πριν τις εκλογές, όπως ο κύριος Τσίπρας. Άρα, όσον αφορά το τι κάνουμε εμείς και το τι λέμε στην κοινωνία, μιλούν τα έργα μας. Τώρα, το τι μπορεί να κάνει μια αντιπολίτευση για να στέλνει το πολιτικό διάλογο στην τοξικότητα, νομίζω το βλέπουμε αυτές τις ημέρες. Mm-hmm. Ακούμε πάρα πολλά επίθετα από την αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως, δεν ακούμε επιχειρήματα. Τα επίθετα μπορεί να τα χρησιμοποιεί όπως θέλει και να χαρακτηρίζει, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρχει και ένα επιχείρημα. Το επιχείρημα αυτή τη στιγμή είναι ότι η υπόθεση βρίσκεται στην δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για αυτά τα ζητούμενα. Άκουγα πριν και τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ που να αναφέρει αυτά τα θέματα και δεν έχω πραγματικά καμία αμφιβολία ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Αλλά στο πολιτικό επίπεδο το θεσμικό θέμα για μένα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ από αυτή την κυβέρνηση και η πολιτική αντιπαράθεση εξαντλήθηκε την Παρασκευή με την καταψήφιση της πρότασης της πιστείας. Εσείς τώρα στην πορεία προς τις εκλογές πώς θα κινηθείτε για να καταλάβουμε, κύριε Πέτσα? Είστε υπέρ των συνεργασιών? Θα συνεργαστείτε με κάποιο κόμμα στην πρώτη κάλπη? Θα πάτε κατευθείαν για αυτοδυναμία λέγοντας ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει κανείς η δουλειά μου, θέλω αυτοδυναμία για να κυβερνήσω όπως θέλω? Πώς θα κινηθείτε? Εγώ βλέπω μια αξιοσημείωτη αύξηση των ποσοστών των Ελλήνων που δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις ότι θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί καταλαβαίνουν ότι στα δύσκολα και πράγματι υπάρχουν δυσκολίες σε όλο το διεθνές επίπεδο, είτε αυτό μιλάμε για τον γεωπολιτικό κίνδυνο από τα ανατολικά μας και από την Τουρκία, είτε μιλάμε για τα ζητήματα του εισαγόμενου πληθωρισμού λόγω του ενεργειακού κόστους, θέλουν σταθερότητα, γρήγορες αποφάσεις και αυτές τις έχει εξασφαλίσει τα τελευταία 3,5 χρόνια μέσα από αλλεπάλληλες κρίσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα βλέπω μια ενίσχυση της τάσης του κόσμου να προτιμά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που μπορεί να αντιδράσει στα γρήγορα
χωρίς μικροκομματικούς συμβιβασμούς. Ο κόσμος θα δώσει τη λύση που θέλει. Λέω εσείς τι θα κάνετε. Ο κόσμος αφήστε τι θα κάνει. Η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει. Αν βγαίνουν τα νούμερα στην πρώτη κάλπη με το Πασόκ, θα επιχειρήσει συγκυβέρνηση με το Πασόκ ή θα πει όχι, εγώ θέλω αυτοδυναμία, δεν με νοιάζει. Ό,τι και να γίνει, θα βγαίνουν τα νούμερα από την πρώτη κάλπη. Μπράβο, με το Πασόκ. Άρα... Ό,τι και να γίνει, με όποια δημοσκόπηση και αν δείτε, βγαίνουν τα νούμερα. Ναι. Αλλά δεν βγαίνουν τα νούμερα, δεν είναι μόνο κουκιά που τα μετράει κανείς ναι. σε ένα κοινοβούλιο, αλλά έχει να κάνει με τις πολιτικές τοποθετήσεις των πολιτικών σχηματισμών. Και ο Σαββλάκης έχει πει ότι δεν επιθυμεί κυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω τι θα πει μεθαύριο. Εμείς αυτό που βλέπω σαν Νέα Δημοκρατία είναι ότι θα έχουμε ένα πολύ ισχυρό ποσοστό στην κάλπη των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν Απρίλιο ή Μάιο. Ένα πολύ καθοριστικό αποτέλεσμα θα είναι επομένως το ποσοστό που θα πάρει το πρώτο κόμμα που θα είναι Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις, χωρίς να θέλω να φανώ αλαζονικός, αλλά με ό,τι υποτυπώνεται στην συγκεκριμένη κατάσταση της φωτογραφίας της στιγμής που δείχνουν όλες τις μετρήσεις ανεξαρτήτου εταιρείας. Και πιστεύω στη δεύτερη κάλπη θα έχουμε μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία με ποσοστά που θα είναι ανάλογα του Ιουλίου του 2019. Συνεπώς, αυτή είναι η δική μου επίθεση. Κοντά στο 40, δηλαδή. Την ανάγνωση όλων των δημοσκοπήσεων. Κοντά στο 40, λέτε. Βεβαίως. Ναι. Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μετά την πρώτη κάλπη και το αποτέλεσμα της, την εντολή δεν θα την διαχειριστείτε καν. Πάντα θα πρέπει να περιμένουμε την ετοιμογορία των πολιτών. Εντάξει. Αλλά επαναλαμβάνω, με βάση τις μετρήσεις που βλέπω αυτή τη στιγμή, είμαι πεπισμένος ότι θα είναι ένα μεγάλο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη κάλπη, πολύ κοντά στα ποσοστά που θα δίνουν αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη. Ναι. Και επομένως νομίζω ότι είναι προτιμότερο να αποφανθεί ο ελληνικός λαός σε μια δεύτερη κάλπη. Και ναι. ούτως ή άλλως έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει μονοκομματική κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα πολύ καθαρή τοποθέτηση. Ναι. Αυτό είναι άλλο. Σημαίνει ότι μπορεί να ανεξάρτητα να συνεργαστεί και με κάποια άλλα πολιτικά στελέχη από άλλους χώρους. Κλπ, αλλά η ίδια έχοντας όμως αυτοδυναμία, κύριε Υπουργέ. Έτσι δεν είναι? Νομίζω αυτό είναι προς το συμφέρον της πατρίδας. Μάλιστα. Ωραία. Καλώς, κύριε Πέτσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.